Εξηγήσει για τι χρηματοδοτήσει τη Φόκου προ τα δύο μεγάλα κόμματα, ΑΚΕΛ και ΔΙΣΥ, την ουσιώδη περίοδο πριν τι προεδρικέ εκλογέ του 2008, προσανατολίζονται να ζητήσουν οι ανακριτέ από του πρωταγωνιστέ του προεκλογικού αγώνα. Όπω δημοσιοποιεί η εφημερίδα Πολίτη, επίκυνται ραγδαίε εξέλιξει στο θέμα, καθώ η νομική υπηρεσία εξετάζει η εισήγηση των ανακριτών να ληφθούν δύο καυτέ καταθέσει από του Νίκο Αναστασιάδη, που ήταν τότε πρόεδρο του ΔΣ, και τον Δημήτρη Χριστόφια, που ήταν και υποψήφιο πρόεδρο για τη Δημοκρατία. Οι δύο πιθανόν να κληθούν να διαφωτίσουν τι διαδικασίε με τι οποίε μεταφέρθηκαν στα ταμεία των κομμάτων του τα ποσά τα οποία φέρονται να έλαβαν συνολικού ύψου 2 εκατομμύριων ευρώ. Η νομική υπηρεσία, σύμφωνα με πληροφορίε, βρίσκεται ενώπιον σοβαρού διλήμματο, καθώ, όπω ανέφερε και χθε το ΣΥΓΜΑ, ο Γενικό Εισαγγελέα, δεν διερευνώνται ποινικά αδικήματα. Διερευνούμε τη διάπραξη ποινικών αδικημάτων. Μπορεί να υπάρχουν συμπεριφορέ που θα αποδειχθούν ενδεχόμενα ότι είναι μεμπτέ ή όχι ηθικέ κλπ. ή όχι πολιτικά ορθέ. Οι δύο καυτέ καταθέσει πιστεύεται ότι πιθανόν να διαλευκάνουν το ευρύτερο σκάνδαλο τη κατάρρευσης του χρηματοπιστωτικού συστήματο. Την ίδια ώρα, καταβάλλεται προσπάθεια, όπω τεκμηριωθεί η σχέση Βιενόπουλου-Ζολότα μέσω τη διερεύνηση των δύο εκατομμυρίων που φέρονται να διοχετεύθηκαν στα δύο κόμματα τη διετια 2007 2007-2008 πιθανό δε να προκύψουν νέα στοιχεία γύρω από τις διερευνόμενες υποθέσεις κατά του Αντρέα Βιενόπουλου που να καθιστούν αναγκαία την επίσπευση της κλήτευσης του στην Κύπρο προκειμένου να δώσει τη δική του εκδοχή στα όσα βρίσκονται στο επίκεντρο των ερευνών.